Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν για την παρουσία σας εδώ. Η σημερινή συγκέντρωση είναι μια πρωτοβουλία του Συνδυασμού Ανατροπής και Δημιουργίας στα πλαίσια της συμμετοχικής δημοκρατίας και όπως είχαμε υποσχεθεί ότι εμείς ως Συνδυασμός θα επικοινωνούμε πάντα με τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και μαζί θα συναποφασίζουμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Στα πλαίσια αυτά, καλέσαμε σήμερα όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας για να ανταλλάξουμε απόψεις, να γνωριστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί θεωρούμε ότι ο πολιτισμός και η παράδοση αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεργαζόμαστε και να δούμε μαζί από κοινού πώς μπορούμε να προωθήσουμε όλες τις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες να δώσουν πραγματικά και να αναδείξουν το τόπο μας. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πιστεύουμε ότι η συμμετοχή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι απόψεις οι οποίες θα εκφραστούν από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους θα μας βοηθήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα να σχεδιάσουμε από κοινού και να δούμε τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να αποκτήσουν και αυτοί και τις δομές αλλά και τις δυνατότητες οι οποίες χρειάζονται για να μπορέσουν να κάνουν τις ανάλογες δράσεις. Και στα πλαίσια αυτά ήταν μια ιδέα, θα ήθελα να πω επίσης, αυτή του Αντωνιάδη του Γιώργου, ο οποίος ενδεχομένως θα είναι και αυτός που θα ασχολείται με αυτό το θέμα του πολιτισμού. Φυσικά και όποιος άλλος από το Συνδυασμό θα θελήσει να ασχοληθεί με το μεγάλο αυτό θέμα. Πιστεύω ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία και μαζί από κοινού πραγματικά να βοηθήσουμε τον τόπο μας και την κληρονομιά την οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια για να δώσουμε πραγματικά αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας. Για τον πολιτισμό. Υπάρχουν πολλές ιδέες και όνειρα τα οποία οριμάζουν μέσα στα χρόνια που πέρασαν. Σήμερα έφτασε να φτάσουμε σε ένα σημείο που πλέον θα πρέπει να νομίζω να επανακαθορίσουμε καταρχήν τι είναι πολιτισμός. Και κατά δεύτερον, να ξεδιαλύνουμε ένα τοπίο. Εκλεγήκαμε μέσα από μια διαδικασία, έχουμε τη λαϊκή εντολή και μάλιστα σαφέστατη. Από εκεί και πέρα, καλούμαστε να ασκήσουμε μια πολιτική πάνω στο θέμα του πολιτισμού και σε όλες τις αντίστοιχες τομείς. Δηλώνουμε ευθασώς και καθαρά. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Θέλουμε τη συμμετοχή του κάθε ενδιαφερόμενου, του κάθε πολίτη που ασχολείται και συγκεκριμένα με το θέμα του πολιτισμού, γιατί είναι αυτός που παράγει τον πολιτισμό. Είναι αυτός που θα πρέπει να δημιουργήσει, να πει τις ιδέες του, να στηρίξει τις ιδέες του και να τις προωθήσει. Δεν περιμένουμε από πουθενά. Ζούμε σε μια περίοδο, τη λέμε κρίσης, αλλά δεν είναι κρίσης. Ζούμε σε μια περίοδο κατάρρευσης της χώρας, σε μια περίοδο όπου ξεπουλάνε τα πάντα, σε μια περίοδο όπου καταραίει κάθε έννοια ηθικής, αν θέλετε, σε όλους τους τομείς, στην πολιτική, στον πολιτισμό, στην υγεία. Και αν δεν συμμετέχουν οι πολίτες, προσπαθώντας όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια που είναι πλέον ορατά, τα ζούμε, τα βιώνουμε, η αποτυχία θα είναι σίγουρη. Αυτή ήταν η βασική αρχή από την αρχή, ότι, από την έναρξη της κίνησης αυτής, ότι θέλουμε τους πολίτες μαζί μας. Προεκλογικά είχαμε πει ότι όλες τις αποφάσεις θα τις παίρνουμε συμμετοχικά με τους πολίτες. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Γι' αυτό έχουμε καλέσει όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους σήμερα να γνωριστούμε, να έχουμε τις πρώτες επαφές, να ακούσουμε τα προβλήματά τους και να δούμε πώς θα βοηθήσουμε στην επίλυση αυτών όταν θα αναλάβουμε από την 1η Σεπτέμβρη. Γι' αυτό μαζευτήκαμε σήμερα. Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, η οποία έχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε αδικημένη στο τομέα αυτό. Δεν δόθηκε η έφεση και προσοχή που θα έπρεπε να δοθεί. Επομένως, υλοποιώντας, όπως είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ, προεκλογικά τη δέσμευσή μας για άμεση δημοκρατία και ότι κάθε ενέργειά μας θα είναι σε ευθεία συνεννόηση με την κοινωνία, κάνουμε σήμερα μια πρώτη προσέγγιση με τους πολιτιστικούς συλλόγους όσοι υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, προκειμένου να συζητήσουμε, να κάνουμε καταρχήν μια πρώτη γνωριμία και να συζητήσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, διότι ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε κάποιες καλές βάσεις και γερά θεμέλια στο να έχουμε μια συνεργασία που θα επιφέρει ένα αποτέλεσμα καλό για τα επόμενα χρόνια. Σε συνεργασία με τους συλλόγους της περιοχής, οι οποίοι πιστεύω ότι έχουν και την οριμότητα αλλά και τη διάθεση μαζί με εμάς να αναδείξουμε τα πολιτιστικά δρόμενα και την κληρονομιά του τόπου μας,
θα δημιουργήσουμε αυτές τις υποδομές, ενδεχομένως να υπάρξει ένα συμβούλιο το οποίο θα επεξεργάζεται τώρα τα ζητήματα αυτά που θα προκύπτουν, έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε τις λύσεις οι οποίες χρειάζεται η περιοχή και οι άνθρωποι που ζουν εδώ.